Στην ομάδα του Ολυμπιακού. Το κυριότερο τάκι μου είναι ότι έδειξε η ομάδα ότι μπορεί να πάει να κερδίσει σε οποιαδήποτε έδρα. Έτσι. Και μιλάμε μια ομάδα 50 εκατομμυρίων, έτσι, 40 εκατομμυρίων. Τόσες σημαντικές απουσίες. Έλα ρε Σταύρο. Γεια σου Σταύρο. Έδειξε η ομάδα ότι μπορεί να κερδίσει σε οποιαδήποτε έδρα. Η ΤΣΣΚΑ είναι μια μεγάλη ομάδα. Τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης. Ναι, είδαμε ότι επιστρατεύτηκε η διαιτησία για να. Και η προπαγάνδα του Ιτούδη εδώ και 15 μέρες και του διαιτητή Μάνου ότι ο Ολυμπιακός παίζει δυνατή άμυνα. Ναι, και τι θα γίνει με αυτή την άμυνα. Εδώ είδαμε τάκλινγκ στο Μάτζαρι σήμερα. Όχι μόνο αυτό, περνάγαμε από δίπλα του. Τέλος πάντων, τάκι μου. Φανέλα με φανέλα, φάουλ. Ναι. Τραγική η διαιτησία. Δεν πειράζει. Ναι, Εγώ είμαι χαρούμενος για ένα άλλο πράγμα και θα το πω τώρα και θα το ακούσετε. Είμαι χαρούμενος γιατί στο Βερολίνο θα είναι ΤΣΣΚΑ. Άμα είναι ημιτελικό, θα πάω τελικό. Άμα είναι τελικό, θα πάρω ευρωπαϊκό. Από αυτή την ομάδα. Όντως, το καταλάβατε. Αν η ΤΣΣΚΑ είναι στους τέσσερις που θα είμαι εμείς, ο Ολυμπιακός θα είναι. Το καταλάβαμε. Ημιτελικό, άμα τη βρω, θα πάω τελικό. Αν πάει τελικό, θα πάρω το ευρωπαϊκό. Ωραία. Είπαμε και πάλι, λέμε και πάλι, το σημαντικό είναι ότι η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να σταθεί και να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε έδρα και ότι είναι καθαρά στο χέρι μας. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε την επόμενη αγωνιστική. Τελείωσε ο πρώτος γύρος, μπορεί να πει ο Παπα-Νικολάου και όποια άλλη προσθήκη. Ναι. Ό,τι ακούμε και συζητιέται τέλος πάντων, έτσι, το σίγουρο είναι ο Παπα-Νικολάου ότι μπορεί να παίξει από το επόμενο παιχνίδι. Παίζουμε την Μπαρτσελόνα, Τάκη. Ναι. Πρώτη αγωνιστική, δεύτερη γύρω. Πρώτη αγωνιστική. Μετά έχουμε... Τέσσερα παιχνίδια έχουμε, τρία εντός και ένα εκτός στην Μπάμπερκ. Μπάμπερκ, πώς τη λέμε. Ναι, έτσι. Καλά την είπα, ναι. Θεωρητικά είναι όλα στο χέρι μας να τα πάρουμε, εντάξει. Εγώ... με την Μπαρτσελόνα. Σημαντικό είναι αν είναι να χάσουμε, να μην χάσουμε διαφορά. Να κερδίσουμε, εντάξει, αλλάζει όλο το. Ναι, εγώ πιστεύω θα κερδίσουμε. Πέρα, ναι. Εγώ πιστεύω θα κερδίσουμε. Ωραία. Αλλά ας πάω ναι, και με τον διάβολο. Πάρε και το. Κάνε και το δικηγόρο. Τον εισαγγελέα του διαβόλου. 12 πόντους είχαμε χάσει. Εδώ, είχαμε κερδίσει εδώ. Ναι, εδώ, είχαμε κερδίσει εδώ. 12 πόντους, εντάξει. Πρέπει να. Εντάξει, πρέπει να κερδίσουμε. Εντάξει. Είναι 3-4 τώρα. Αν ναι. Γίνει 3-5, κουφιά η ώρα να είναι, σκατά στο στόμα μου. Τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε, τρία εδώ και ένα στη Γερμανία, γίνονται αυτομάτως 7-5. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και έχουμε δύο παιχνίδια, τις δύο ρώσικες. Μετά, στο εδώ, τέλος. Ναι. Τη μία εδώ, την άλλη εκεί. Την άλλη εκεί θα την κερδίσουμε, την άλλη εδώ θα την κερδίσουμε. Πάντως... Θέλετε να πάρουμε από μία νίκη, για να είμαι πιο λογικός. Βάσει το δικό σας το μυαλό. Το μυαλό. 8-6. Έχω προκριθεί. Εντάξει. Αλλά είμαστε στο χειρότερο όμιλο. Το άλλο είναι νηπιαγωγείο. Ο άλλος όμιλος είναι νηπιαγωγείο. Δεν λέω για ανοίγματα ποδιών. Βλέπε την περασμένη Πέμπτη Κροατία. Κάναμε 9 νίκες. 8 νίκες. 9. 8. 8-8, 8-2 και πέσαμε με όλους. Οι άλλοι προκριθήκαν με 6-4 και παίξουν με τα νηπιαγωγεία. Πάντως στον όμιλο που είμαστε εμείς στα κοιτώ. Άμα λέω κάτι διαφορετικό, μην το πείτε. Τίποτα, αυτά που κάνουν δεν έχεις καταλάβει τίποτα διαφορετικό. Όλοι τα ίδια καταλάβαμε. Πάντως έτσι όπως είναι ο όμιλος. Καλά, πάντα έπαιζε ρόλο οι διαφορές, αλλά ειδικά στον όμιλό μας έτσι όπως είναι, παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο οι διαφορές. Ναι, αυτές που έχουμε κερδίσει θα τις χάσουμε. Και αυτές που μας έχουν περάσει θα τις κερδίσουμε. Δηλαδή εδώ η ΤΣΣΚΑ θα κλάσει πατάτες. Να μην πω αρκουδάκια. Θα κλάσει αρκουδάκια. Μέντες. Αρκουδάκια, αρκούδα δεν είναι. Α, τι, λουτρινά. Σου πω εγώ, θα δεις ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ιτούδης καλά το δούλεψε, παιδιά, που θέλω να μπείτε στα site τη δηλώσεις του Ιτούδη εδώ και 15 μέρες. Ο Μάνος δεν ξέρω πώς διάλογο είπε ότι τάκι. Ο Χάκετ παίζει σκληρή άμυνα. Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις. Από εκεί. Τάκι, πες και μαρούλι, δεν είναι μόνο οι δηλώσεις. Ναι, ναι, όλα αυτά, μαρούλια, μπεντομάτες. Τι είναι, σαν και αυτοί εδώ πέρα από τους δικούς μας που είναι μόνο δηλώσεις. Αυτοί εδώ κοιτάνε να τη βγάλουν σε ευθύνη. Οι Ρώσοι σου λέει κάνουν και δηλώσεις. Θα πάω και από πίσω. Θα πάω και από πίσω. Εδώ, αυτή εδώ είναι μόνο μπούλου μπούλου. Μόνο δηλώσεις και μόνο παράγκα και οράμα. Ακριβώς. Ξανά μπράβο στους παίκτες του Ολυμπιακού μας.
Εμείς πιστεύουμε στην ομάδα μας, εμείς θέλουμε το σεφ γεμάτο. Θα παίξει και ο Παπα-Νικολάου την άλλη Πέμπτη, Παρασκευή, πότε παίζουμε. Μπορεί, από ό,τι διαβάζουμε, να γίνει και κάτι ακόμα. Πέμπτη παίζουμε την Παρασκευή. Καλό, έχει διακοπή, ωραία. Έχει διακοπή. Για να μην αποσπαστεί και ο κόσμος μας. Μπράβο, είναι η διακοπή που από τον πρώτο γύρο στον άλλο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ένα σεφ γεμάτο θέλουμε. Εμείς οι Ολυμπιακοί. Όλα υπολογισμένα. Υπολογισμένα. Και οι παίκτες Ολυμπιακού αυτό θέλουν για να πάμε στο Βερολίνο να παίξουμε μη τελικό ή τελικό με τη ΖΣΚ ή θα πάμε τελικό ή θα το πάρουμε από τη ΖΣΚ. Ωραία. Ναι. Το καταλάβαμε. Αυτή η ομάδα τρέμουν τα πόδια τους όταν βλέπουν το σήμα του Ολυμπιακού και τις φανέλες μας. Δεν έχουν πάθει και λίγα. Λοιπόν, πάντως είδες. Δύο ημιτελικούς και ένα τελικό έχουν χάσει. Είδες όμως που είναι όλα υπολογισμένα. Τάκη μου έχει διακοπεί τώρα. Άντε να παίζαμε Πέμπτη. Γιατί μιλάμε για Ολυμπιακό, πολλές. Πρέπει να γίνουμε χίλια κομμάτια. Να τρέχουμε από εδώ, να τρέχουμε από εκεί, να έχουμε το μυαλό μας στο μπάσκετ, στο πόλεο, στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο. Έχει τύχη. Τώρα τι έχει τύχη, όλα τέτοια τυχαίνουν. Ναι, μπράβο. Τάκη μου εδώ τώρα. Εδώ παίζαμε με τελικό στην Αγγλία. Ναι, θυμάσαι, και τελικό. Παίζαμε τελικό στο ΑΚΑ. Έτσι τα πήρα τα παπούτσια από τον Γουίλιαμ Χιλ δίπλα. Ναι. Που πήγε να φύγει από την τηλεόραση και πήγε και το παίζα. Επόμενο γκολ Ολυμπιακό. Επόμενο γκολ Ολυμπιακό. Τροπεούχο Ολυμπιακό. Όλα τα τρία. Νικητή αγώνα Ολυμπιακό. Δίπλα. Δίπλα ήταν. 3.000 λίρες. Ο Γουίλιαμ. Όχι ο Λόσον, ο Χιλ. Ποιο είναι αυτό. Δεν πήγε τη μάση μια διαφήμιση που λέει είμαι φίλο του Γουίλιαμ Λόσον. Τίποτα, πατεώνας ήταν ο Γουίλιαμ Λόσον και ο άλλος που τα έλεγε απάτη ήταν και αυτός. Ωραία. 92-85, μπράβο ρε. Δηλαδή, να πούμε και για τις βολές. Ναι, 35 βολές, 35. Άσε, και 60 εγώ μέτρησα. Πώς μέτρησε, 60 αφού βάλεσαι 35 τι μέτρησες. 35 ήταν. Ημιχρόνου. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά το 35 με το 60. Και ο Ολυμπιακός 12. Όχι, δεν είναι σπουδαίο, πήγα 60. Δηλαδή αυτή την 35 τι 60. Άμα χρειαζόταν άλλο δύο πόντου η ιδέα. Πήγε και σε κάνα, πήγε 60. Κάτω 50 στρογγυλά. Τι, άστο 50. Ναι, ρε, και θέλω να σου πω τι είναι. Γιατί λέγε εσύ 35. Του χάλαγε του διαιτητέ να δίνανε 60 πολλέ. Αυτό δεν είναι. Όσοι χρειαζόταν να του δίνανε. Δεν του χάλαγε. Όσοι χρειαζόταν να του δίνανε. Εγώ μόλι είδα εκεί το Χάντερ που πέρασε από δίπλα του και του λέει ο άλλο φάουλ. Εκεί μπροστά που ήταν και το. Δύο τελευταία. Λέω τελείωσε, εκεί γύρω στα 3 λεπτά. Λέω τι θέλουμε για νίκη, τώρα δεν υπάρχει. Στο μεταξύ και αυτή η αρκούδα τη ΕΣΕΚΑ έχει μια κολλά. 4 λέει για πλάκα χάσαμε. Οι και αυτοί δεν χάσατε τίποτα. Δεν πειράζει. Θα δούμε ποιο θα πάει στο Βερολίνο και ποιο θα το πάρει. Τίποτα κοντά στην ομάδα μα. Γεμάτο το ΣΕΠ. Η ομάδα σίγουρα θα μα ανταμείψει. Έχουμε πίστη στη συγκεκριμένη ομάδα. Γιατί θα πάρουμε και το ένα και το άλλο το στην Ελλάδα. Και η σημερινή εμφάνιση αναπτύρωσε τις ελπίδες μας ακόμα περισσότερο. Πάμε στα άλλα. Το άλλο παλιάκι μου που θες να πάμε είναι για να. Για στρατοδικείο. Να τους παίρνει ο διάολος. Αυτούς που αποφασίσανε. Πού κατάλαβες ότι να πάμε. Στην τιμωρία του Ολυμπιακού. Ναι. Τι έγινε. Η ευθεία βολή. Ποια ευθεία βολή. Έτσι λένε. Ευθεία βολή αναπτύρωση. Ρε κολομπαλή. Και σκολοβαλεί τώρα. Αυτό ήταν οι άλλοι που τα βγάζουν. Κάτι για τον Αράπη αυτόν. Και ένα Αράπη. Μα Αράπη σε πήρε. Όχι, ο συγκεκριμένο είναι και Αράπη. Γιατί έκανε ότι έπεσε. Εντάξει, εγώ δεν έχω ρατσιστικέ τέτοιε, αλλά ο συγκεκριμένο θα το λέω Αράπη. Νέγρο. Γιατί. Να χτυπά, να δηλαδή από όλο και αυτό. Να πιάνει από εδώ. Μετάκι, εδώ γίνεται η υποκρισία τη υποκρισία από. Για τον συγκεκριμένο λέω. Ο Αράπη σε μπάρανε. Ναι, γιατί. Από όλου αυτού του εμπλεκόμενου. Εδώ έχουμε γλωμά πρόσωπα. Δικαστές ναι. Και ΕΠΟ και τέτοια και. Οι δικαστές πήραν ναι. Από αυτόν τα παπίες και σημειώνουν τα ψέματά τους. Χωρίς να υπήρχε τίποτα, να σου πω κάτι πάλι θα τιμωριόμασταν. Χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα έτσι. Τίποτα έτσι να έκανε και να δείχνε έτσι ο καθένας, ο κάθε παίκτης. Όταν πρόκειται για Ολυμπιακό να κάτσει να δείξει έτσι και να του λέει μα δεν δείχνει τίποτα και να λέει είναι αυτό. Δεν είναι αρκετό να το πάρουν τα μέσα οι Ρουφιάνοι. Και τα τσατσοκάνελα και τα ρουφιάνο σάιτ που τα διοικεί ο κάθε πούστης που θέλει το μόνο λάσπη θέλει στον Ολυμπιακό και τα χάλια της ομάδας τους τα είδαμε και θα τα δούμε και αύριο και μεθαύριο του κάθε απατεώνα και τα παίρνουν αυτά και δημιουργούν κλίμα έτσι από τη στιγμή πάντως που φοβάστε αυτούς ή φοβάστε κάποιους άλλους που έρχονται στα σπίτια σας δεν είναι τίποτα να έρθουμε και εμείς στα σπίτια σας και στα εξοχικά σας. Α, να κάνουμε και εμείς πορείες. Να κάνουμε τα ίδια.
Εδώ ακούστε ρε απατεώνες, ρε ακούστε ρε λαμόγια, ρε κλέφτε, ρε υποκριτές. Τάκη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πες ρε, και δεν σου διακόψα. Είναι η μεγαλύτερη υποκρισία που γίνεται, που συντελείται εδώ και τόσο καιρό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν κουνιέται φίλο στο Καραϊσκάκι. Πού, στο Καραϊσκάκι. Που είναι όλοι ένας και ένας. Άμα θέλουνε, είναι ένας και ένας. Δεν κουνιέται φίλο. Δεν αναφέρει κανείς τίποτα που κόπτονται όλοι για το καλό του ποδοσφαίρου και για τη μη βία και να γίνονται τα ποδοσφαιρικοί αγώνες και να πηγαίνουμε και τα παιδιά μας στο γήπεδο και οι οικογένειες, όλα τέτοια. Δεν τζαμπουνάτε. Και οι δημοσιογράφοι και οι θεσμικοί φορείς και οι υπουργοί, όλοι αυτό δεν λέτε. Πού είσαστε, ρε, μην πω το χαρακτηρισμό, εδώ και τόσο καιρό στο Καραϊσκάκι δεν έχει γίνει το παραμικρό. Δεν γίνεται τίποτα τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Με προσπάθεια, με αγώνες, με κόπους. Δεν είπαμε να πείτε μπράβο. Και το μπράβο από εσάς προσβολή είναι. Όταν μιλάτε για μας, όταν απευθύνεστε σε εμάς, είναι προσβολή. Και το μπράβο, οποιαδήποτε, όποτε και να μας απευθύνετε τον λόγο. Δεν θέλουμε ούτε τη μούρη σας να βλέπουμε, ούτε να σας ξέρουμε. Αλλά πείτε ότι σε αυτό το γήπεδο δεν γίνεται τίποτα. Ρε Ρουφιάνοι, ρε ψεύτες, ρε απατεώνες. Πείτε ότι σε αυτό το γήπεδο δεν γίνεται τίποτα. Και το γήπεδο αυτό δεν έχει τίποτα σχολιαρόπαιδα του ψυχικού και της φιλοθέης και του Κολονακίου που κάνουν και τους σκληρούς με την ανοχή της αστυνομίας και του κάθε δικαστή. Περαιτέρω, έτσι. Βράζει το αίμα τους. Λίγο έτσι να μείνουμε αμολυτοί. Όλοι σας έχουμε κατάπιει. Το εκμεταλλεύεστε. Το εκμεταλλεύεται ο κάθε Σαββίδης, ο κάθε ένας να κατηγορήσει τον Ολυμπιακό. Ποιοι. Αυτό το ότι θέλουμε η ομάδα μας να πάει μπροστά και ότι με τραμπουκισμούς και τέτοια. Παίζει ακόμα Ευρώπη. Που διαφημίζει την Ελλάδα. Που παίζει Ευρώπη, που διαφημίζει την Ελλάδα. Που έχει βάλει ομάδες από κάτω που είναι 21η στην Ευρώπη. Έτσι. Επειδή θέλουμε να καταφέρουμε αυτά. Και κατά συνέπεια να είμαστε και να έρχεται και ο κόσμος που έχει πληρώσει το εισιτήριό του να έρχεται στο γήπεδο, να βλέπει την ομάδα του, να χαίρεται. Έτσι. Γιατί μιλάμε για το μοναδικό γήπεδο που πάει ο κόσμος που προσέρχεται με τέτοια προσέλευση. Και τι έχετε καταφέρει, δεν θέλετε να τα βάλετε όλα σε ένα στούντιο. Και 50.000 πρόστιμο. Και 50. Έτσι, 50 δηλαδή, όσοι σας λείπουνε. Δηλαδή, άμα πας και παίξεις μαχαιριές είναι 90.000 πρόστιμο, ναι. Και άμα πες αναπτήρας είναι 50.000 πρόστιμο. Ακριβώς. Για 40.000. Αγινόμαστε και εμείς βάλια κουβάρια. Δεν θα σας το κάνουμε το χατήρι. Θα το βρείτε τον πελά σας από εμάς, αλλά τον βρείτε εκεί που πρέπει τον πελά σας. Όπου πονάει ο καθένας θα το βρει τον πελά του. Έτσι. Όπου πονάει ο καθένας. Δεν θα πάμε εμείς να βάλουμε τα χέρια μας, να βγάλουμε τα μάτια μας, επειδή προσπαθείτε να μας εκνευρίσετε με τέτοιου είδους τιμωρίες και τέτοιου είδους πούστικες τιμωρίες και πουστιές, γιατί πρόκειται περί πουστιάς. Εδώ δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει εκδικαστεί. Φάγαμε 10.000 με τον ΠΑΟΚ που υπήρχαμε στο γήπεδο. Δεν έπρεπε να πάμε στο Καραϊσκάκι και εμείς τώρα τίποτα, ναι. Να φωνάζουμε για την ομάδα μου. Ούτε τίποτα, ναι. Όχι. Ρε, που υπήρχαμε. Που υπήρχαμε. Που υπήρχαμε. Αυτό ακριβώς. Που πήγαμε στο γήπεδο. Που πήγαμε στο γήπεδο. Ναι. Έτσι. Να δούμε μπάλα. Φάγαμε και 10.000 από εκεί. Περιμένουμε. Ακούσατε τι περιμένουμε τώρα. Έχει πέσει με την Ξάνθη, έχει πέσει ένα αναπτήρα. Αυτό δεν υπάρχει. Συνεφόρο. Για τους δικαστές. Δεν υπάρχει. Αν δεν το πει ο κάθε Ρουφιάνος δημοσιογράφος, αν δεν το αναδείξει, δεν είναι γεγονός. Τα γεγονότα είναι όσο δυναμικότητας και να είναι το κάθε γεγονός. Δηλαδή αν είναι για με βαθμίδα το 10, αν είναι για Ολυμπιακό με ένα, τιμωριέται με ένα, δηλαδή είναι για ένα η τιμωρία, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, και οι άλλοι κάνουν για 10, το ένα, την τρίχα να την κάνουμε τριχιά, όταν είναι για Ολυμπιακό. Εδώ γίνανε οι μαχαιριές, έπεσανε μαχαιριές και υπάρχει μια εκστρατεία, ότι και καλά λέει, δεν έγιναν ούτε εκτεταμένα επεισόδια, ούτε λέει ούτε στον χώρο. Ρε, τι είναι αυτά που λέτε, ρε ξεφτυλισμένοι, μαχαιριές, τι εκτεταμένα επεισόδια. Λέει, δεν ήταν ο περιβάλλοντας χώρος. Ποιος περιβάλλοντας χώρος, δε. Δηλαδή, εδώ περιβάλλοντας χώρος. Στο σημείο του κόρνερ, εσύ, άμα πας στο Καραϊσκάκι, περιβάλλοντας χώρος είναι. Και απ' έξω. Είναι απ' έξω. Όλοι οι δρόμοι αυτοί λέγονται περιβάλλοντας χώρος. Και αυτοί μας λέγανε στο κήπεδο δεν είναι περιβάλλοντας χώρος. Έτσι. Ο Ζέκα
Της κατακόκκινη ΕΠΟ, βρε, βρε, κατακόκκινη ΕΠΟ. Άλλοι πούστιδες και αυτοί. Όποιος τους απειλεί. Αρχηγός. Όποιος, αρχηγός και έχει φάει μια αγωνιστική. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Έτσι. Γαργάρα, τίποτα πουθενά. Ο άλλος, ο Λαζαρίδης έβαγε τον μπουκάλι στον Δόξα Πατρί. Το βαφτίσανε. Το βαφτίσανε αναπτήρα. Mm. Υπήρχε σπουδή να βαφτιστεί αναπτήρα στο, ναι, μπουκάλι. Το μπουκάλι αναπτήρα. Πουσταριά. Που πέσε κάτω ο παίκτης. Ναι, ο παίκτης κεράθηκε. Αφού βάγε που κάνει. Όχι σε τον Αράπη που κάνει. Όχι που πέρασε την πράγμα. Δεν ήξερε που την έφαγε. Έψαχνε να βρει που πόνεσε. Δεν ψάχνε να βρει που είναι ο αναπτήρας. Τι ήταν αυτό. Το, δηλαδή, τέλος πάντων. Ναι ρε παιδί μου. Αναπτήρας. Αναπτηράκι. Έτσι. Λοιπόν. Εκείνος ο μικρούλης. Ο Μπίκ. Εκείνος, ναι, εκεί. Δύο γραμμάρια σε ζυγίζει. Και, δηλαδή και ο Ολυμπιακός αντιδικάζεται. Εδώ γίνεται. Γιατί είμαι τόσο αγανακτισμένος, γιατί είσαστε πούστιδες. Έτσι. Γι' αυτό είμαι αγανακτισμένος. Γι' αυτό. Γιατί γίνεται προσπάθεια, δεν τα θέλετε. Θέλετε τη Χαρμάνα, θέλετε τους κουκουλοφόρους, θέλετε τους μπαχαλάκηδες, δεν θέλετε εκεί οι πουσταριά. Θέλετε τους απαταιώνες προέδρους. Θέλετε να μιλάτε με τον κάθε υπόδικο, τον κάθε καταδικασμένο, ναι, τον κάθε φυλακισμένο, να μας τον παρουσιάζετε ως διαμαγείας ότι και καλά λευκή περιστερά. Ποιος που ξέρει όλη η Ελλάδα, όποιο και να σηκώσει, ο ένας είναι παιδόφιλος, ο άλλος είναι ελαφρέμπορος. Δεν τα ξέρει όλη η Ελλάδα, όποιο και να ρωτήσεις, αυτό το πράγμα να σου πούνε. Και πάτε να μας παρουσιάσετε αυτούς για εξυγειαντές, τους άφραγκους. Χώρια, όλα από εκεί ξεκινάνε. Έτσι. Και τι έχει γίνει τώρα, έχει γίνει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Οι άλλοι πάνε, μου βγαίνουν καδικημένοι. Έχουν πει σε όλα τα γήπεδα μέσα, όλο με την τραμπούκα, τον Ολυμπιακό πέρυσι. Τα ίδια του κάνανε, φέτος πήγανε πάλι να κάνουν τα ίδια, έτσι. Τιμωρηθήκανε και τις δύο φορές, και όχι με την τιμωρία που έπρεπε πάλι, έτσι, γιατί και από του χρόνου έπρεπε να είχαν μείον αγωνιστικές. Και λένε, γιατί κυνηγάτε τον Παναθηναϊκό, ο παρε μπουρδέλα που σας κυνηγάνε κιόλας. Δηλαδή, τι θέλετε να γίνει, έχετε δει όλη την κοινωνία. Την κοινωνία δεν μπορείτε να τη δίνετε. Κανένα ποδοσφαιριστάκο μπορείτε να την πέσετε. Κανένα παραγωγό. Και αυτοί από μακριά. Κανένα αστυνομικό. Και ο αστυνομικός δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του, γιατί παραπάνω του λένε σκάσε, είναι τα δικά μας τα παιδιά. Σοπάρε που θα κάνεις και μήνυση, που είσαι και αστυνομικούλης και θα κάνεις και μήνυση στα δικά μας τα παιδιά, αφού έχει δώσει τις μηχανές ο άλλος. Δωρεά. Κατάλαβες. Πώς θα κάνεις μήνυση. Κάσε και τρώγια και ξύλο αστυνομικέ και να έχεις και τους ανωτερούς από πάνω να σου λένε και μη μιλάς, γιατί είναι τα δικά μας τα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν. Και καταλήγουμε. Πείτε μου έναν, όχι, βρήκα έναν. Μου το στείλανε σε μήνυμα. Θα τον πω. Προχτές στο Super Sport FM ο Καραλής συζήταγε με έναν άλλον και λέει μπράβο στην ηγετική ομάδα της Θήρας 7 για την προσπάθεια που κάνουν τόσο και τόσα χρόνια και δεν γίνεται στο Καραϊσκάκι τίποτα. Σε ένα γήπεδο που δεν μπορούσε να περάσει ούτε απ' έξω. Το είπε ο άνθρωπος. Ούτε από την Πειραιά. Αγγίζει. Δεν έχω εγώ κανένα όφελος. Έτσι, με έναν άλλον προς τιμή του. Λέμε τώρα, από όλους αυτούς, δηλαδή εδώ τώρα ακούστε τι γίνεται, δηλαδή έχει γίνει θέμα το αναπτήρα. Πείτε, έχετε ακούσει μια φορά ότι στο Καραϊσκάκι δεν ανοίγει μύτη, ότι έρχεται το κάθε πουστρόπεδο που πανηγυρίζει προκλητικά. Με φούστα. Δεν τρέχει τίποτα. Έρχεται ο ένας, κάνει το δοξοβόλιο, ο άλλος μας δείχνει τι μας δείχνει. Τι θέλει να μας δείξει και τι μας δείχνει τελικά. Με φούστα, τέλος πάντων, ναι, τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να πάει στο Καραϊσκάκι και να κάνει το γουστάρι, όπως μπορεί να κάνει και ακόμα και να προκαλέσει. Έτσι. Όπως μπορεί να κάνει σε ένα ευρωπαϊκό γήπεδο, σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό γήπεδο. Πού είναι αυτά, τα έχετε βάλει σε ένα σωρό. Γιατί τα έχετε βάλει σε ένα σωρό. Γιατί θέλετε να πάτε εκεί πέρα που σας λένε οι συνομιλητές σας. Οι άφραγκοι συνομιλητές σας που δεν έχουν μία, να το κάνουμε ένα τεχνικό το ποδόσφαιρο. Ωπα, ρε, που θα το κάνεις ένα τεχνικό το ποδόσφαιρο. Mm. Επειδή το θέλετε εσείς και θέλετε να είστε στη φτώχεια και στη μιζέρια. Και επειδή είναι ο Ολυμπιακός η μοναδική επιχείρηση, αν το θέλετε. Στην Ελλάδα που, έχει, που είναι όχι με κέρδη τεράστια και η μοναδική εταιρεία που αναπτύσσεται συνεχώς στην Ελλάδα. Από αυτές που ξέρουμε, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και άλλες που να μην τις ξέρω. Για πες μου. Να πούμε ότι οι αεξίδες που μπήκανε μες στο Περιστέρι προχθές το συνηθίζουν από τη γάμα κατηγορία Β και Α. Και από τη γάμα έτσι κάνατε.
Με εκείνα τα. Εκείνα τα. Δεν είναι το θέμα. Τις... Όχι, που μπαίνουν μέσα. Το θέμα μα δεν είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα. Δε. Το θέμα μα είναι αυτοί που καλύπτουν. Αυτοί οι Άκοι κάνουν τα επεισόδια και την πληρώνει ο Ολυμπιακό. Δεν την πληρώνει ο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό δεν κάνει τίποτα. Το θέμα μα. Την πληρώνει με την προπαγάνδα, ρε Άκοι. Το θέμα μα, Τάκη, είναι ότι βάζουν τον κάθε πούστη, τον κάθε μαχαιροβγάλτη. Στον ίδιο Ντορβά. Δεν είπε αυτό, άλλο. Εντάξει, άλλο, μην μείνουμε. Το καταλαβαίνω, θα το πω εγώ και δεν το καταλαβαίνω. Τι θα κάνω τώρα. Μην μείνουμε, κύριε Σουδιώτα. Απ' τη γάμα κατηγορία μπαίνουν μέσα. Β' και γιατί να μην πούνε και στην Α. Αυτό θα σου πω. Και παίρνει στο κύπελο πάλι μέσα μπήκανε. Και ο Ολυμπιακό με κοιτάει το αναπτυράκι. Έχει τη διαμήνα που είναι κατά σειρώη. Οι άλλοι ατιμόρυτοι. Όχι μόνο ατιμόρυτοι και μπόνου. Του έλεγε ο Κοντονής, ναι. Πηγαίνετε και στον Ηρακλή. Πηγαίνετε και στον Ηρακλή, λες και στη Βιταθνική. Ναι. Είναι άλλοι χούλικας, δεν μαλώνουνε στη Βιταθνική. Δηλαδή, πηγαίνετε και στην Ομαρχία να πάρει κανένα δανεικό. Εκεί θα γίνει της κακομοίρας. Ναι, κάτσε, να σου πω και το άλλο. Οι άλλοι, οι παουτζίδες, σε κάθε παιχνίδι τα έχουν κάνει όπα. Δηλαδή πάνε να το κάνουν, πέρυσι το κάνανε με τον Ολυμπιακό. Φέτος βάλανε μια άλλο, είδαν ότι φάγανε και τέσσερα. Ήρθαν εδώ στο Καραϊσκάκι. Και τι είπε ο άλλος, μετά το άλλαξε αυτό. Λέει, παραφράσανε τις δηλώσεις μου, εντάξει, ήταν φιλοξενία. Για φιλοξενία, ρε κακομοίρη, που θα τολμήσει να μιλήσει και για φιλοξενία. Τι να μιλήσετε, ρε δελαμπού, για φιλοξενία, που είσαστε με τις σαμπάνια σας και με τους αστακούς σας στις σουίτες και με τα σουλάτσα σας και να λέτε και τις παπαριές σας οπουδήποτε. Ποια φιλοξενία, θα μιλήσετε για φιλοξενία, είσαστε θέση και σε πείραξε με τον Τζαβέλα. Με το Τζαντάρι τι έγινε προχθές, γιατί δεν θύχτηκες ρε που σε για όλους τους Έλληνες που σε πειράζουν και οι Έλληνες. Ναι. Σε πειράξανε και οι Έλληνες, σε θες εσύ να κλείνεις τους Έλληνες από εκεί που μας κουβαλήθηκες και παρουσιάζεσαι. Και θα παραψήσεις και εμάς, παρουσιάζεις τους δικούς σου τρώνε το Σότο, σε πειράξαν οι Έλληνες. Να πεις για τα Αρδελαμπού από εκεί που κουβαλήθηκες. Εδώ ήρθες. Ναι, το έτσι, να πας εκεί που ήσουν. Που λέει άμα σε πειράξει ο Τσαβέλας, δεν είναι. Ναι, έχει βελτιωθεί. Πες του να βελτιωθεί από μπάλα. Γιατί από μπάλα δεν ξέρει. Ναι, βελτιώθηκε. Λέει από δολοφόνος κατά συρροή, ναι. Του έτρεγε έναν. Βελτιώθηκε. Να πούμε και για την τιμωρία του Ολυμπιακού που έγινε τώρα εκεί και στη Βέρεια. Τα εισιτήρια δεν τα δίνουμε εμείς. Δεν τα δίνει ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι είναι Ολυμπιακή. Αλλά άλλο να τα έχω εγώ τα 100 εισέτα, εδώ σε 100 και άλλο να μου τα έχει φορά παρτίδα παντού και να μπαίνει ο κάθε τσόκλανος που δεν ξέρω και τι ομάδα είναι. Μετά κοιτάξτε, αυτά υπάρχουν πάντα και υπάρχουν και για όλες τις ομάδες. Γιατί μου φαίνεται και λίγο ύποπτα, δεν τους έχω για Ολυμπιακούς. Για όλες τις ομάδες. Όταν εδώ πέρα και από τον πρωταθλητή ο Αλέκος και τα site του Ολυμπιακού λένε προσέξτε μας έχουν στημένους να μου πετάνε τον αναπτήρα. Δεν πέταξε και καμιά μολότοφ. Ρε παιδί μου, δεν είπα. Αλλά γιατί δεν με πονηρευτώ. Δεν είπα, δεν δικαιολογώ. Ναι, δεν είπα δικαιολογώ. Απλά γιατί δεν με πονηρευτώ και εγώ ότι υπάρχει προπαγάνδα. Τι να πονηρευτείς, γιατί υπήρχε περίπτωση να δεις εσύ να πονηρευτείς και να τον αποτρέψεις και όλα. Ρε παιδί μου, γι' αυτό που πήγε το πέταξε, λέει ωραίκι. Δεν ξέρω τι μάτα είναι, άμα δεν τα έχω εγώ τα εισιτήρια. Και αυτό, όταν έπαιρνε σε εισιτήρια εσύ, Άκη, ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε και θα δίνει σε 500 εισιτήρια, σε 500. Έχει άλλη φάση είναι αυτή. Ρετάκι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ρετάκι, ξέρεις τώρα τι μας φάση είναι, μας τώρα και κάνουμε και. Να έχουμε αυτή τη. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέμε εμείς. Δηλαδή, γίνεται περιφρούρηση από όλες τις πάντες και πέφτει ένας αναπτήρας. Και πάμε να τσακωθούμε εμείς για τον αναπτήρα. Που πετάχτηκε σε ένα αναπτήρα, σε ένα αναπτηράκι τόσο και δεν βρήκε το παίκτη σε ένα παιχνίδι που δεν έγινε τίποτα. Ναι. Επειδή πάμε να μαστίσουν οι τανεσπού και καθόμαστε και το μιλάμε, αθώος είναι αυτός με τον αναπτήρα. Δηλαδή, κατάλαβες τι το λέω. Ναι, κατάλαβες τι το λέω. Κατάλαβες πώς το λέω. Κατάλαβε και ο κόσμος. Να πάρω εγώ τα εισιτήρια και να τα μοιράζω. Δεν παίρνει ο Ολυμπιακός. Να πάμε και εκεί, ρε Άκη. Και τα εισιτήρια τα έχει ο Ολυμπιακός. Έλα σε ένα αναπτήρα να βρεθεί να το πετάξει. Όχι, δεν θα τα πετάξει, Άκη. Συγγνώμη, δεν θα τα πετάξει. Άλλο λέω εγώ, Ρετάκη. Ναι, και εγώ άλλο είπα. Ό,τι κατάλαβε ο καθένας από τον Τάκη, κατάλαβε. Και εγώ, άσε, ρε, κάνω το λάθος μου. Εγώ δεν σου είπα ότι κάνεις λάθος, ρε. Άλλο λέω. Τότε άσε το πω. Ρε, καθόμαστε κι εμείς και διαφωνούμε τώρα για ένα αναπτήρα και μας έχουν βάλει. Συνειδητοποίησε το. Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει. Τη στιγμή που λένε οι άλλοι και αβαντάρουν και οι θεσμικοί φορείς ότι για τις μαχαιριές πρέπει να θωωθείς, καθόμαστε εμείς και μιλάμε για αναπτήρα. Αυτό προσπαθώ να πω. Και αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Το κατάλαβα. Και εγώ είπα αυτό εκεί που δεν κατάλαβε ο κόσμος και το κατάλαβαν μόνο δύο άτομα και εγώ τρεις. Και σε αυτή τη λογική. Όχι, ρε, άλλο λέω. Και σε αυτή τη λογική.
πάντα θα υπάρχει ένας που θα πετάει ένα αναπτήρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αναπτήρα πέταξε. Δεν μπήκε μέσα με κανένα μυδράλιο. Αναπτήρα. Στην Κρήτη ήμασταν. Μπορεί να χρεπτεί και μια τσικουδιά. Πέταξε αναπτήρα. Πας 50.000 και μια αγωνιστική, ρε. Πού ζούμε. Πάμε αυτό, ρε. Αυτό λέμε, να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν. Κατάλαβε ο κόσμος. Θα πες μια χαρά. Εγώ δεν το πάω μια χαρά, αλλά πιστεύω να το κατάλαβα εγώ που το είπα και να το κατάλαβε και ένα άτομο από τους άλλους. Ένα θέλω να το κατάλαβε. Ότι τα εστία με ένα μόνο Ολυμπιακό και τα μοιράζει. Όχι όπως τα έχουν κάνει. Από εταιρείες και από τέτοια. Και είναι και βαζελοεταιρεία αυτή η μια εταιρεία που τα. Α, να τα λες τώρα. Εντάξει, παίζει τα στοιχεία και τέτοια. Αλλά είναι βαζελοεταιρεία είναι αυτή που τα. Δεν την ξέρω και το όνομά τους, ούτε χρειάζεται να τη διαφημίσω. Αυτή που πας στα καταστήματα κινητή τηλεφωνία. Υπάρχει και έφεση με λίγα λόγια τώρα, τι θα γίνει. Έφεση υπάρχει. Καλά, θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει για την έφεση. Δηλαδή. Βγήκε από το νοσοκομείο ο Κουλοπαλή, πώς το λένε. Βγήκε. Τα κόλτρα με την άκρη τα πνίξε. Ο Κουλοπαλή δεν έχει πάθει. Βγήκε. Ναι. Όχι, δεν έχει βγει ακόμα. Ο Λαζαρίδης είναι περδίκη που φάγε το μπουκάλι στο δεξαμπατρί. Ο Φορτούνης είναι μια χαρά μετά τους δυναμίτες. Μπράβο. Έτσι. Σωστό, στο Περιστέρι και στην Τούμπα. Και μια χαρά είναι ο Φορτούνης. Ναι. Όλοι μια χαρά είναι. Άμα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, δεν παθαίνει τίποτα. Α, και κατά συνέπεια δεν τιμωρείται και κανείς. Έτσι, γιατί είναι Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός είναι εύρωστος, έχει μπροστά, δεν του στεκίσουν οι βαθμοί. Όπα ρε δε λαμπού. Και πώς κρίνετε εσείς δηλαδή, τι μας πειράζει εμάς και δεν μας πειράζει. Αν θυγόμαστε, αν θέλουμε να μας θερείτε. Άλλο, να έχεις κάνει κάτι, πες ασφαλά θα πληρώσω. Όχι τώρα αυτό το χάλι. Η εξομοίωση και καλά ότι είμαστε δίκαιοι, ακριβοδίκαιοι. Σκατά είσαστε που είσαστε ακριβοδίκαιοι. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι επιλεκτική τιμωρία εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν είναι δικαιοσύνη. Να ψάχνεις, επειδή τα κάνουν όλοι οι άλλοι, να ψάχνεις το πτέσμα, να χρεώσουμε και τον Ολυμπιακό και είμαστε σε όλο τον ΡΒΑ και να λέμε και παντού γίνονται αυτά. Ναι, ναι, παντού γίνονται αυτά. Τα νεσπού και όλοι οι φιλαθλοί είναι ίδιοι. Και το κυριότερο, θέλετε τον μπάχαλο. Σας το λέω, η προσωπική μου, θέλετε την μπουστιά. Θέλετε τους κουκουλοφόρους. Να παίζουν ξύλο με τα ΜΑΤ. Αυτά θέλετε. Δεν θέλετε υγεία, δεν θέλετε τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θέλετε αναμπουμπούλα. Θέλετε να φεύγει ο κόσμος από αυτά που του φορτώνεται να πληρώσει, να τσακώνεται, να δείχνουν τα κανάλια ναι. που τα μισείτε. Έτσι, να αλλά δείχνει... είσαστε κάθε μέρα εκεί. Να μην δείχνει τα τραχτέρ, να δείχνει αυτά. Ναι, να δείχνει αυτά. Και να λέμε να οι κακοί χούλιγκαν και όχι. Δεν ξέρετε να κυβερνήσετε. Βλέπω να παίρνετε το. Για πλάκα, να έρθει κανένας άλλος να κυβερνήσει σωστά τους νόμους, ρε παιδιά. Νόμους θέλουμε. Ναι. Δεν θέλουμε μπάχαλο. Ναι, ναι. Ένας Μαρινάκης και ένας Αγγελόπουλος, 100 εκατομμύρια ο ένας, 100 εκατομμύρια άλλους στην εφορία. Στην εφορία. Ούτε μηδενικά συμβόλαια, ούτε με 3 εκατομμύρια μπάτζετ. Δεν γίνεται να είναι αυτοί συνομιλητές οι τίμοι. Α. Αυτοί με την κυβέρνηση ο κάθε τίμιος δεν συνομιλεί. Γιατί προφανώς. Βρήκε ο Γύφτας στη γενιά του και Γαλλία στη καρδιά του. Πού να συνομιλήσει, να σου πω και κάτι. Και μαγάρα θα είναι. Να πάει να συνομιλήσει οποιοδήποτε πρόεδρος με αυτό το χάλι. Και τι νομίζω ότι φωνάζουμε τώρα γιατί θα χάσουμε το πρωτάθλημα. Όχι, φωνάζουμε... Για την αδικία. Πού είστε εσείς, μπέστε στα site του Παναθηναϊκού Άκη να δείτε τι λέτε μετά τον Ατρόμητο. Μπέστε στα site... Τη ΣΑΚ να δείτε τι λέτε για τον πρόεδρό σας. Όχι να μπουν. Δεν βάζει λεφτά. Να μπουν αυτοί που τους αβαντάρουν. Δεν σας φτιάχνει γήπεδο. Μπέστε να τα διαβάσετε. Να μπουν αυτοί που τους αβαντάρουν. Αυτοί. Οι θεσμικοί ναι. φορείς. Και αυτοί αγανακτήσαν κάποια στιγμή. Είπανε, όπα τώρα τι θα πούμε. Τι θα πούμε τώρα που χάσαμε τον Ατρόμητο. Εσύ. Η αγωνία των Ολυμπιακών είναι ποιος θα πιάσει τα μπαλάκια να δει άμα είναι ζεστά. Τόσο πολύ έχετε ξεπέσει. Τόσο βλάκες είστε. Και υπάρχουν Παναθηναϊκοί που αγαπάνε την ομάδα τους και είναι σωστοί. Χωρίς χατρόνια, χωρίς κράνη, χωρίς με μάσκες. Εσείς αγαπάτε τον Παναθηναϊκό, ε. Ναι, νομίζετε, okay. Οι άλλοι τον αγαπάνε. Όχι, okay, και ο Αλαφούζος. Που εδώ α, πήρε, Αλαφούζος. Πήρε 2,5 εκατομμύρια. Μπράβο, ναι. Έτσι. Και πήρε 9 παίκτες. Έτσι, λοιπόν. Ο ένας χοντρός, άλλος κουτσός, άλλος ανάπηρος. Όποιος θέλει, εδώ είναι τα τηλέφωνα και όχι μόνο αυτό και με στοιχεία, εδώ είναι οι εκπομπές να βγει να μας διαψεύσει. Πήρε, έδωσε, δώσα τον καλύτερο σας παίκτη. Έτσι, απτεώνες. Και πήρατε 2,5 εκατομμύρια. Και πήρατε 9 παίχτες και σας έχουν περισσέψει και τα μισά και παραπάνω. Έτσι. Για τις μεταγραφές και για το που αλλάζετε επίπεδο. Αλλά
την αλήθεια τη λέτε 2-3 φορές το χρόνο. Δηλαδή όταν χάνετε από τον Ολυμπιακό και όταν τρώτε και ένα στραπάτσο τέτοιο που δεν το περιμένετε. Τι που δεν το περιμένετε, κανονικά πρέπει να τα περιμένετε όλα. Οι πιο υποψιασμένοι τα περιμένουν όλα και τον Ατρόμητο και τον Πανιόνι, όλα από παντού περιμένετε να χάσετε. Αλλά τα αλήθειες λέτε 2-3 φορές το χρόνο. Μετά από κάνα μπουκιτσί τέτοιου είδους. Είτε από τον Ολυμπιακό σας λέω τα χάνετε ή όπως θες. Μπείτε, όλοι εσείς μας βλέπετε, μπείτε στα site του Βάζελου να διαβάσετε τα σχόλια εκείνης της ημέρας. Γιατί δεν κρατάνε και πολύ, μια μέρα μετά τρώνε πάλι το παραμύθι, θα κάνουμε λέει μεταγραφές. Θα κάνουμε μεταγραφές λέει το καλοκαίρι. Μπορεί να αλλάξουμε και προπονητή, αλλά τον προπονητή τον έχουμε πάρει για τριετία. Ρε. Εννιά παίκτες στα Χριστούγεννα, καμία ομάδα στον κόσμο δεν παίρνει 9 παίκτες. Ρε, κάνατε παρουσίαση, παρουσίαση. Και μπαίνει ο άλλος κουτσός. Λέω, τι είναι, 28 Οκτωβρίου, που ήταν οι ήρωες του πολέμου, που μπαίνανε μπροστά. Και τιμή και δόξα στους ανθρώπους, έτσι, που τους παρομοιάζω τώρα με το κάθε παρτάλι και το κάθε ρετάλι του Παναθηναϊκού. Και ρε, κάνετε παρουσίαση. Ο άλλος φοράει. Με κάτι. Αυτό που φοράνε οι γυναίκες, πώς λένε εδώ. Σπασό. Για να μην φαίνεται η. Με κάτι. Η κοιλιά. Κορσέ. Κορσέ. Με κάτι. Εξελίσσεται ο Μαλέ εγκυμοσύνη του Λέτο. Σταμάτα. Όχι, κάτσε, είχαμε ανησυχήσει. Ακούω. Η Λέτα. Εσύ μπαίνουν μέσα τώρα οι άλλοι και να κάνουν παρουσίαση. Α, και έχει κάτι βεγγαλικά αυτά που ναι. Είχα στα. Στου γιου μου, τα γενέθλια. Ναι, και τα παιδικά. Δεν είναι και αυτά. Αυτά έχουν 35 ευρώ το ένα. Και πολλά είναι. Τι λεπτά, ρε, τι 35 ευρώ. Πώς. Τι 35 ευρώ, ρε, Τάκη. Εντάξει. 35 λεπτά. Γίνονται εκεί με κάτι από γενέθλια. Ναι. Καλά, είχατε και τα μπαλόνια. Ναι. Βάλατε και τα άλλα από τα γενέθλια. Βγαίναν οι παίχτες. Βγαίνει ο Κουτσός. Βγαίνει ο άλλος ο έγκυος. Ο εθνικός ο Σταρ. Ρε. Ο Λέτο. Ναι. Σαν το εθνικό Σταρ είναι, ρε. Τον Ευαγγελόπουλο. Τον ναι, Ευαγγελόπουλο. Έχει ανέβει πάντως. Και η εγκυμοσύνη καλά πάει. Λοιπόν, αυτός είναι που θα μας υπογράψει ότι ναι. Έρχεται ο Λέτο. Θα έρθετε, 13 του Μάρτου. Λοιπόν, ελάτε όπως είσαστε. Αλλά το κυριότερο δεν είναι το χάλι σας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αμιγώς σαν χάλι δικό σας. Το εκμεταλλευόμαστε για να δείξουμε τον πόλεμο που μας κάνετε και πόσο πούστικος είναι, πόσο ναι. άδικος είναι ναι. και προσπαθείτε να καλύψετε την αδυναμία σας. Τα λένε οι ίδιοι οι οπαδοί σας από κάτω. Άμα διαβάσετε, στα 100 σχόλια τα 70 του λέγανε ρε Αλαφούτσα τι έγινε, πάλι ο Μαρινάκης λοιπόν, στέει. Πάλι ο Μαρινάκης στέει. Τρώει ο Μπερμπάτοφ 3 αγωνιστικές, γίνεται 2 και να παίξει καλά η σκάκη. Πάει και αυτό. Μας έκρασε κόκκινη έπο. Τα 3-2. Κόκκινη έπο. Πάει αυτό. Κόκκινη έπο. Εάν ήταν ο Φορτούνης και έπαιζε στην Τούμπα. Και από 3 ήταν 2, θα κυκλήσει. Ακόμα θα μιλάγαμε, ναι, ναι. Λοιπόν, αρχηγός σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα του κόσμου δεν γίνεται να τρώει κόκκινη και να τρώει μια αγωνιστική. Δεν υπάρχει αυτό. Ρε, και μετά από 2 κλούτσες. Μία από το δεξί, μία με το αριστερό και μία του κάνει ρε, και δεξί. Ωπα ρε. Και ρε εσύ, εσείς Παναγιακοί δεν πρέπει να του πάρει τη φανέλα. Που τη φοράει κάποιος που ξέρει μπάλα. Όχι, τον έχουν για ήρωα. Το 10ο δωμάτιο το φοράει ο Ζέκα. Ναι. Τόσο, αυτό το παιδί έτσι και το αφήσετε ελεύθερο, ούτε στο κεραυνό Αγίας Βαρβάρας δεν παίζει. Καταρχήν, Τάκη μου, αρχηγός σε οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε, οπουδήποτε που είπες, σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα. Λιωκαμένος, όπως και ναι, τα παιδιά του κεραυνού. Σκούρος. Σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα, σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα αρχηγό αποβάλλεται 2-3 αγωνιστικές. Ρε και στη ζούγκλα, να είναι ο αρχηγό τη φυλή, ναι. θα πει 2 αγωνιστικές. Ένα χέρι. Ναι, που του τρώει όλου. Ναι. Άμα θέλει του υπηκόου, του τρώει. Λέει, μπείτε σε ένα καζάνι, λέει ότι θα τιμωρηθώ 2 αγωνιστικές. Ναι, γιατί εκαταστείτε, είναι νόμο. Και εδώ η κατακόκκινη ΕΠΟ, βρε πια η κατακόκκινη ΕΠΟ. Μου είπε ο πρόεδρο Παναγικού πριν 10 μέρε. Θα σε διώξουμε εσένα τώρα που θα πάρουμε εμείς την ΕΠΟ. Ναι. Ακούστε τώρα ποιοι θέλουν να φτιάξουν το ποδόσφαιρο. Θα διώξουν, λέει. Ο άλλος έλεγε. Πάλε πρώτα λεφτά, ρε. Πάλε 15 να έχουν αξία. Ναι. Αυτό που πουλήσανε στο Βέλγιο. Πώς τον λένε, Καρέλη. Ο Μπενέλη. Ναι. Τόσο πουλάμε εμείς τον Μπενίτες. Που δεν έχει παίξει ακόμα στην Ελλάδα, έχει παίξει 10 παιχνίδια. Τόσο αξία έχουν παίξει του Ολυμπιακού. Ρε, για τα παρέλθε, για ένα τέταρτο. Για τα παρέλθε, 2,5 εκατομμύρια. Για ένα τέταρτο ήθελε στον Ολυμπιακό ναι. και τον έδωσαμε 2,5 εκατομμύρια. Για ένα τέταρτο. Λοιπόν. Ο Φέισα, 10 παιχνίδια, 5 εκατομμύρια. Ναι. Αλλά πιάνουν τόπο τα λεφτά του Ολυμπιακού, γίνονται επενδύσεις.
Τι πιάνει το πράγμα, έχει άλλες αξία. Ρετάκι μου, άμα πάει να πάρει το Mercedes, πάντα Mercedes θα είναι. Πήρατε αυτόν τον κουλό από τα Γιάννα του τερματοφύλακα και ο Ολυμπιακός πήρε 6 εκατομμύρια τον Ρομπέρτο και 2 τον Καπίνο. Με ποιους τα βάλεις τώρα? Με όλους αυτούς που είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Το αντίον. Πάω. Α, πάμε το Ασυνάικ. Αυτό το δεξί, το μπακ, άθρο, πώς το λένε, άθρο. Ναι, άθρο 44. Ρε παιδιά, αυτός δεν ξέρει μπάλα, τι τον έχετε εκεί μέσα. Όχι, okay, καλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει ένας απ' του προπονητή δύο κουβέντες ότι αυτό παιδί είναι μπάλα. Τι κόπτες εσύ τώρα δηλαδή με το χάλι της Άκης. Είναι σαν σάιτ που είναι εξής και δεν είναι εξής. Καλά τον άθρο. Ναι. Πάλε δώσε 100.000 να πάρουμε ένα πιο καλό παίκτη. Αυτό λένε ρε Άκη. Να πάρουμε όλη την παράγραφο. Ναι. Όχι το άρθρο. Όλη τη συλλάβη. Όλο το κεφάλαιο. Α, και πάει και ο Τσίπρας για να γελάσουμε τώρα λίγο. Και πάει και ο Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός αντί να λύσει τα τρακτέρ. Το πρόβλημα των τρακτέρ και των αγροτών όλου του ελληνικού πληθυσμού με λίγα λόγια έχει και διάθεση για χιούμορ. Όχι, και ποια μέρα την είχε τη διάθεση. Ναι. Είχε πέσει και το ελικόπτερο και είχε διάθεση για χιούμορ. Σωστό, μπράβο εκεί. Άσε. Το είχα ξεχάσει. Λοιπόν, και λέει του Μόραλη, του δήμαρχου του Πειραιά, θα μας αφήσετε. Μπράβο ρε Γιάννη Μόραλη. Κάτσε, εξήγησε. Πες, θα μας αφήσετε λέει, να πάρουμε κανένα πρωτάθλημα. Και λέει όποιος επενδύει συστηματικά. Όποιος επενδύει. Συστηματικά, δηλαδή, όχι μια φορά και γεια σας. Συστηματικά. Βάζω 10 εκατομμύρια. Τσα, να πάρω 2. Βάζω 20, να πάρω 5. Να τα αυξήσω να πάω εκεί που πάει ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται με 3 εκατομμύρια να θέλετε να πάρετε 40. Ποιο να πουλήσετε. Και επιτέλους, πηγαίνετε πάρετε κανένα φράγκο, φτιάξετε κανένα γήπεδο. Ένας ζητάει 9 εκατομμύρια για τη Λεωφόρο, ο άλλος θέλει 50 εκατομμύρια για τη Φιλαδέλφια. Τι είναι αυτά ρε που κάνετε, ρε. Απ' την πολλή, επειδή είσαστε τίμοι και προσφέρετε στο ποδόσφαιρο, θα σας προσφέρει και το ποδόσφαιρο και η πολιτεία. Και η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού Αντρών Γυναικών, αίτητη σε Ελλάδα και Ευρώπη, δεν έχει ένα κολυμπητήριο. Σε ολόκληρο Πειραιά. Στην Ευρώπη, αίτητη. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Το πόλο, αντρών και γυναικών. Με 8 πάνε για τελικό, πάνε για τελικό και με οι δύο. Με 8 παίκτες στην Εθνική. Πάνε πάνω Champions League και οι δύο. Μόνιμα 8 παίκτες στην Εθνική. Παίζαμε Ελλάδα-Ισπανία. 12 το Ολυμπιακό. Ναι. Ελλάδα-Ισπανία παίζαμε και ήρθαμε 8-2 και τα 10 γκολ τα βάλαμε παίκτες του Ολυμπιακού και της Ελλάδας και της Ισπανίας. Και οι τρεις σας τώρα, πάω ΚΑΕ και Ηρακλής Παλαθηναϊκός, δεν έχετε ερασιτεχνικά αθλήματα. Πού είναι, στον πάτο είναι. Λέει ο Παναθηναϊκός θα δώσω 30.000 το μήνα, λέει βοήθεια στα 30.000 το μήνα. Τι θα χρειάζεται με 30.000 το μήνα. Πήρατε μια παίκτρια στο βόλεϊ που ο Ολυμπιακός από πέρυσι την έδιωχνε, γιατί την ήθελε. Και πανηγυρίζεται. Αυτά δεν κάνουνε πάντα μόνο. Απορώ ρε εσείς. Ούτε εγώ να σας είχα βάλει να κάνετε τέτοια ζημιά στον Παναθηναϊκό. Ρε εμείς να είμαστε. Ναι. Εγώ να είμαι και λέω. Εγώ βάλε και εμένα. Ναι, δύο μας. Κούφια η ώρα. Τι κούφια η ώρα. Ναι. Όχι, άμα ήταν για να κάνουμε ζημιά, καλή. Όχι, δεν θέλω τέτοιο. Άστο, εμείς είμαστε έτσι Ολυμπιακοί. Ρε ποδοσφαιρική μέσα, μπαίναμε μέσα. Δεν θα τα κάναμε μέσα. Όχι, να το πούμε αλλιώς. Το χειρότερο Ολυμπιακό να βάζατε, δηλαδή που σας μισεί τόσο πολύ, θα ήταν πιο υπηκής μαζί σας από αυτά που κάνετε εσείς οι ίδιοι στην ομάδα σας. Με όλους αυτούς, με όλο το συμφετό. Και χειρότεροι από όλους είναι αυτοί που σας απαντάρουν που έχουν και κρατικές θέσεις. Έτσι, αυτοί είναι οι χειρότεροι. Που κανονίζουν να ανοίγουν οι συνομιλίες μόνο του ενός, ο άλλος να τα έχει μαγειρέψει όλα, δηλαδή αυτά. Άλλη βρωμιά. Όλα αυτά. Επιτέλους, εκεί στη δίκη του διαβόλου, εκεί που δεν ξέρετε τι λέτε και τι κάνετε, ρε, απαιτήστε. Να τελεσυνδικήσουν. Από τη δικαιοσύνη, ναι. Να γίνει τη Δευτέρα το δικαστήριο. Ναι. Μην το έχετε αφήσει 4 χρόνια. Μην τα απαιτήσουν πολύ. Εσύ, και εκεί θα τα δούμε. Ξέρετε εκεί θα δούμε και το ξύλο του Βασάρα. Για να καταλάβεις. Για να καταλάβεις. Εκεί να δούμε και το ξύλο του Βασάρα ποιος το έδωσε. Τον ηθικό αυτούργο, όχι του άλλου. Ναι, όχι τον ηθικό. Δεν με νοιάζει ποιος το έδωσε. Τον ηθικό αυτούργο. Λοιπόν, ποιος πήρε ποιον τηλέφωνο. Το ξέρετε, ρε, πολύ καλά. Μια είναι. Χαρά το ξέρετε. Αυτός που είχε ήταν μετά στη. Με το μισό καράβι. Όχι, βρε, αυτός που είχε την προστασία μαρτύρων. Είπα αυτά που έκανε αυτός. Και μπήκε και προστατευόμενος μάρτυρα. Ό,τι σου λέω. Ό,τι σου λέει και ο Τάκης. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Ο Ναντίδης εκτελεί το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Μανολάς προσπαθεί. Δυσμούσακη στον Τάκη και στο Γιάννη και στα Μανιάτικα με τα φιλαράκια του στα Κορώνια. Στον Άγη και στο Λοσάντα. Ναι. Στον Κώστα από την Καλλίπολη με τον Προπό και τη γυναίκα του την Άννα. Ωραία. Δεν θυμάμαι όλους. Θα πάμε γιατί έχω συγχυστεί λίγο. Πάμε. Να πω και εγώ τώρα.
Στην Αντιγόνη και στο Λευτέρι. Στην Ερεβέργη, σε όλους τους Ολυμπιακούς. Α, μπράβο, καλά που το θύμισες. Να πω τα χρόνια μου πολλά στο Σάββα από το Μόναχο που γιόρταζε. Έτσι που είχε τα γενεθλιά του, έχουμε συγκεκριμένη την ίδια μέρα. Πολύχρονο Σάββα. Πολύχρονο Σάββα μου. Γερά έτσι. Λοιπόν, στην Αντιγόνη και στο Λευτέρι. Στον Κοσμά από την Κρήτη και τον Κώστα και τον φίλο του, μαζεύουν να είναι λοιπόν. Να διαβάσουμε κάποιο μήνυμα τώρα, κάποια μηνύματα. Και να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς. Και πάμε σε γραμμές, ναι. Η διαιτησία στη Ρωσία ήταν απαράδεκτη. Το φάουλ στο Μάτζαρι θα το σφύριζα και στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα έδειξε ψυχή. Θα πάμε πάλι τελικό φέτος. Γεια σας, μάγκες. Πριν τον αγώνα, η Τούδης έλεγε: έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Κάτι ήξερε τελικά. Αν γίνει αύριο το παραμικρό, πρέπει να πάρουμε την ομάδα και να φύγουμε. Έχει καταντήσει αηδία επειδή δεν μπορούν να μας κερδίσουν να κάνουν επεισόδια. Δεν νομίζω, φίλε, να γίνει τίποτα. Και με τον Πανιόνιο τιμωρηθήκαμε από θύρα που δεν είχαμε πάρει εισιτήρια. Α, παλιά εννοεί. Βέβαια. Τον Αλαφούζο. Δεν υπάρχει αυτό. Α, μπράβο, το ξεχάσαμε αυτό. Ποιο? Τον Αλαφούζο ακόμα να τον καλέσουν που μπούκαρε στα αποδυτήρια και έβριζε τις διαιτητές με την Τζάκη. Του χρόνου. Όχι, ήταν ο Μαρινάκης που του έδωσε συγχαρητήρια, πήραζε στον τελικό του κυπέλλου. Που πήγε πριν το παιχνίδι και λέει συγχαρητήρια να γίνει ένα καλό αγώνα όπω πάνε θυμοτυπικά. Ναι. Εκεί δικαστήκαμε εμεί. Είναι ότι δεν είναι τι γίνεται, είναι πιο αναδεικνύεται. Όποιο αποφασίσουν οι τσατσοάρ να αναδείξουν, ακολουθούν από πίσω και ο Σωρός. Έγκλημα να μας κλείνουν το γήπεδο για το τίποτα. Εκτός των άλλων, χάνονται και λεφτά του ερασιτέχνη. Που πολλά, ρε φίλε, δεν θέλουν να κάνουν. Επίτηδες θα κάνουν. Πείτε για το χούλιγκαν του Σπούρ FM να ονοματίσω, που γράφει εδώ πέρα. Όχι, άσχημα, όλοι χούλιγκαν εκεί πέρα. Ναι, τέλος πάντων, ένα δημοσιογράφο. Κανένα δημοσιογράφο του Τσατσοκάναλου στο Καραϊσκάκη από εδώ και πέρα. Καλά, εντάξει, αυτά δεν είναι. Δεν έρχονται και από μόνοι του αυτοί που έχουν ελεωμένη τη φωλιά του. Πάμε σιγά μέσα. Δηλαδή, μια αγωνιστική τώρα. Ναι, τίποτα. Τον Ατρόμητο. Ναι, έτσι, 22.000 Ολυμπιακοί πήραν διαρκεία. Με το έτσι θέλω. Άλλοι θέλουν να πούνε μέσα. Με το έτσι θέλω. Με το έτσι θέλω. Εντάξει, ρε μάγκε, θα τα πούμε. Το πρωτάθλημα το χάσετε. Καταρχήν, ξέχασα να πω ότι από Φεβρουάριο μήνα ο Ολυμπιακός θέλει 2 νίκες για να το πάρει και βαθμολογικά το πρωτάθλημα. Το Φεβρουάριο. Μέσα Φεβρουάριο. Αν τις κάνει αυτές μέσα, αν τις κάνει αυτές μέσα στο Φεβρουάριο. Θα τις κάνει, θα τις κάνει. Όχι, λέω και εγώ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ναι. Και δεν έχει ξαναγίνει αυτό, Φεβρουάριο μήνα. Και ξέρεις τι έχουν καταφέρει, Τάκη. Η επόμενη νίκη, δηλαδή αυτή που θα, είναι, γιατί, που θα πανηγυρίζουμε το πρωτάθλημα, είναι και κλεισμένο το θύρον με το Ατρόμητο. Α, και να πω και το άλλο. Αυτό έχουν καταφέρει. Ναι, βέβαια. Τη Φιέστα να μας. Μας έχετε τιμωρήσει στη Φιέστα του Φεβρουαρίου. Έτσι. Και να πω και το άλλο. Τι θα πάθετε, τι σας περιμένει. Ότι ο μόνος προπονητής, να το πάω έτσι. Έλεγε καλά, αφού θα τσακίσουμε. Τι να τσακίσουμε. Ο μόνος προπονητής και οι μόνοι οπαδοί που θα χαρούν μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Είναι ο προπονητής του Πλατανιά, μόνο αυτός χάρηκε που έφερε στο παλιά και αυτοί οι 5-10 που ήταν, ναι, όχι να φωνάξουν την Πλατανιάς, μπας και δώσει κανένα ράου της βάρος του Πλατανιά και φωνάξουν στο διαιτητή. Πάμε. Αυτοί δύο, κανείς άλλος δεν πρόκειται να χαρεί. Θα το δείτε και από αύριο, νομίζω είδατε κάτι κολλάκια εδώ, έχω κι άλλα, έχω καμιά 600 κιλά. Πάμε. Εμπρός. Σε γκολ. Θα την τηλεόραση θα την έχετε χαμηλωμένη και θα μας ακούτε και θα μιλάτε, λογικό, από το τηλέφωνο. Πάμε. Εμπρός. Τι είπες? Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς το βλέπετε αύριο το μάτς? Δεν βλέπουμε κανένα μάτς. Εσύ τι ομάδα είσαι, ρε φιλαράκο? ΑΕΚ. Εσύ πώς το βλέπεις? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν έχουμε καλή ομάδα. Ναι, θα βρεις τώρα πιο μετά. Τι? Όχι, δεν έχω να βρεις. Ναι, για πες, άστο ρε, άκη μου. Δεν έχετε καλή ομάδα, αλλά... Δεν έχουμε καλή ομάδα. Άρα εννοείς, αφού δεν έχετε καλή ομάδα, θα νικήσει ο Ολυμπιακός.
Κοίτα, η ομάδα είναι ομάδα. Από εκεί και πέρα, όποιος κερδίσει, κερδίσει. Απλά λέω ένα πράγμα. Εσείς δεν γίνεται από τη στιγμή που σκάτε λεφτά, Μαρίνα. Τι είδες, ρε, είδες πόσο γελοί είστε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πονάτε τόσο πολύ από τον Ολυμπιακό. Ξέρετε ότι αύριο θα πάτε μια ξεφτύλα. Γι' αυτό και έχετε μείνει στις 30.000 εισιτήρια. Πέρυσι όμως, είχατε πάει όλοι εκεί. Αυτός ο προηγούμενος της Δευτέρας που θα γεμίσουμε δύο καραϊσκάκια. Αντί να πει δύο καραϊσκάκια, είπε καραϊσκάκια. Πού είναι τώρα. 30.000 εισιτήρια έχεις δώσει. Και αυτά δεν ξέρω ακόμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Για τον Άκη να μιλήσω. Ορίστε. Τίποτα, κάτι. Λοιπόν, εσάς τους δύο εξήδες και όσους άλλους θα είναι να πάρουν και να μιλάνε έτσι σαν να έχουν κανένα γκούρι στο στόμα, πάρτε αυτό το βιντεάκι, σας αξίζει. Ωραία, μπορεί να μιλάμε και να βλέπουν τα γκούρι. Όχι, το βιντεάκι δεν είναι άλλο βιντεάκι, Νάκη μου. Αφιάρι, την έβγαλε. Σε κόλλησε. Αυτοί είστε οι οπαδοί της ΑΕΚ. Όχι, εντάξει, είναι μια... Εντάξει. Όχι όλοι. Όχι, α, αυτοί εδώ. Εντάξει, δεν έκανε και τίποτα. Μια φυσιολογική αντίδραση. Τι, σε παρέακι. Κάτω έξω, άπλωσε. Τι είσαι, ό,τι κάνει, ό,τι βλέπει και από τους άλλους. Είδε εκεί το κράσι, είδε ξάπλα, τα ανάσκελα. Κάτσε ρε και εσύ ρε. Οι άλλοι είχαν ένα σκοπό, τους είχαν πει, εσύ από αυτοδημιούργητος. Βάσει αυτού. Όχι, ήταν αυτοδημιούργητος, αυτός ήταν την αρχή. Βάσει αυτού του φιλάθλου, μετά εσείς ανεχτήκατε και τον άλλο να σας πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί αν ήσασταν και αυτό και σε κάτι άλλο, δεν θα ανεχόσασταν τέτοια πράγματα και ακόμα περιμένετε το γήπεδο. Γήπεδο δεν θα γίνει εάν δεν βάλετε εσείς λεφτά. Άστα τα λεφτά τώρα, θα φτάσουμε και στα λεφτά. Πάμε, έχουμε παιχνίδι αύριο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ. Άκη, εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι αύριο. Άντε πάντα. Πώς το βλέπω τώρα. Μπάς να νομίζω ότι είμαι ο Τζιμ Παπαδάκος. Άκη. Ρε φίλε μου, δεν κοιτάξεις. Χωρίς να βρίσουμε. Όχι ρε, τι να δω, όχι, δεν είπαμε τίποτα. Είσαι πιο μεγάλος, πιο σοβαρός από μένα. Δεν θέλω το να βρίσουμε. Όχι ρε αγόρι μου, προς Θεού, δεν έβρισε κανείς. Άκου τώρα, δεν μπορώ να σου πω εγώ προγνωστικά. Με σένα θέλω να μιλήσουμε. Ναι, ωραία. Δεν μπορώ να κάνω εγώ προγνωστικά για το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει την μπάλα του, έτσι. Περιμένουμε οι παίχτες μας να βγάλουν τον εγωισμό. Ωραία, ποδοσφαιρικά είστε καλύτεροι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στην Ελλάδα είστε και πρώτοι να πούμε. Ναι, εντάξει, αλλά εμείς αύριο, όσοι είμαστε στο γήπεδο, θα κερδίσουμε. Τι άκου, θα κερδίσει και απ' έξω. Εντάξει, ωραία, αφού το πιστεύεις εσύ, πήγαινε εκεί να υποστηρίξεις την ομάδα σου. Προφανώς έχεις πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέσα στο παιχνίδι, μπορεί και να μας κερδίσετε. Αλλά να ξέρετε τι θα γίνει καμίνι. Εντάξει, ρε, μακάρι να γίνει καμίνι και να γίνει σε αθλητικά πλαίσια. Ένα άρθρο να πούμε είναι τεράστιος και να το θυμάσαι και εσύ και η ομοδιάθεση σου. Τι λες μωρέ τώρα και μουρμουράς μόνος σου. Σου λέω εγώ, μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, έτσι. Και... Δεν μας βιάζει το παιχνίδι, ρε. Έχουμε φτάσει στιγμή να μην μας βιάζει το παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσουμε αύριο. Ωραία, και άλλες φορές πρέπει να κερδίσετε και δεν κερδίσατε ποτέ. Εντάξει φίλε μου, τα καλύτερα σου εύχομαι. Βάλε ένα κόλλο να τα βλέπει ο κόσμος γιατί έχω μηνύματα. Ναι, άστα κόλλα από κάτω. Δεν μα βλέπουν εμά. Όχι, να μιλάμε. Ναι, μιλάμε εμεί και να βλέπουμε. Άστα βλέπει ο κόσμο τα παλιά τα γκολ. Ε, παιδιά. Τα καμίνια. Όχι. Τα παλιά. Τα γήπεδα καμίνια, όχι περιοχή καμίνια. Ναι, ναι, άκου τώρα. Πόσε φορέ. Για καμίνι. Ρε φίλε μου, πόσε φορέ έχει πάει. Όλε τι φορέ έχει πάει. Πάντα έπρεπε να κερδίσει. Έτσι, πάντα. Δεν ήταν κανένα παιχνίδι αδιάφορο. Πάντα έπρεπε να κερδίσει. Και πάντα ξέρει τι έγινε. Και να θυμίσω ότι η νίκη είναι 82-55. Πάμε στον επόμενο. Από το 60 και μετά. Άμα το πάω από το 30 και μετά θα είμαι 100 και. Πάμε. Εμπρός. Λέξιτελ. Ορίστε. Ναι, όχι, Λέξιτελ ήταν αυτό. Έλα φίλε μου, Λέξιτελ λένε εκεί για να μπαίνουν γραμμή. Τι λέξε. Έλα, τίποτα αρετάκι, είναι διαδικαστικό. Έλα, πες συνέχισε. Καλησπέρα, έλα φίλε μου. Μια καλησπέρα. Έλα. Ρουσία, Ρουσία. Έλα, ναι, τι... ναι, Βλαδιμίρ, Τσέσεκα Μόσκα. Ντα, ντα, άντε γεια! Γάμω την αρκούδα και την Τσέσεκα. Εντάξει, βλάκα. Εντάξει. Του είπα τα ντα, τα ρώσικα. Πάμε, ξέρω. Του είπα και τα ελληνικά μου. Ναι, ναι. Πάμε, έλα. Καλησπέρα. 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 Έλα, φίλε.
Μπορώ να μιλήσω. Βέβαια μπορεί να μιλήσει. Ωραία. Θες πότε να θα βγω. Ορίστε. Όχι, στον αέρα είσαι. Α, οκ. Okay. Γεια σου Άγγι, γεια σου Τάκη. Θα μιλώνω για να σας καταλάβω. Ναι, ναι. Γεια. Λοιπόν, πρώτη φορά πιάνω γραμμή. Το όνομά σου. Παύλος από Μαγούλα Αττικής. Ολυμπιακάρα εννοείται. Πάνος. Παύλος. Στράτος. Παύλος, δε. Στράτος. Ας έπρεπε να μιλήσει το παιδί. Έλα, Παύλος. Έλα, Παύλο, πάμε. Είμαι 27 χρονών. Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό από 7. Πάω καταρχήν και πάρα πολλά χρόνια. Απλά τελευταία έχω τώρα ήμουνα φοιτητής και τα λοιπά και δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Λοιπόν, έχω να πω για την ομάδα μας τα εξής. Πρώτον, ο Μάρκος Σίλβα είναι προπονητάρα. Δεύτερον, πρώτη φορά βλέπω τον Ολυμπιακό, χώρια τους τίτλους που παίρνουμε, που είναι σε μια σεζόν σταθερή σεζόν, που παίζει μπαλάρα. Δηλαδή και πέρσι, καλά, πέρσι υπήρχαν οι καλές στιγμές που παίζαμε μπάλα, υπήρχαν μια καμπή, πέσαμε. Πέρσι δεν είχαμε κάτι εκφυλάξεις που παίζαμε μπάλα, πέρσι. Ναι, φέτος παίζουμε όλη τη χρονιά μπάλα. Champions League, πρωτάθλημα μέχρι και κύπελλο. Πας στο κύπελλο και ρίχνει 6 γκολ η ομάδα, δεν σταματάει. Ναι, δεν υπάρχει απλά π.χ. πέρσι βάζαμε δεύτερα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, γιατί στο κύπελλο βάζουμε δεύτερα συνήθως. Ναι. Και μπορεί να είχαμε κάνει τίποτα περίεργο. Τώρα που βάζουμε και πέντε να βάλουμε, πάλι 5 γκολ θα ρίξουμε και με διαφορά. Και με το πέμπτο να παίζουμε. Λοιπόν, τώρα, όσο για το ματσάκι αύριο δεν είναι ντέρμπι, διότι ντέρμπι θεωρείται ένα μάτσο το οποίο έχει διαφορά 5-10 βαθμούς. Τι 10 βαθμούς. Όταν είναι μάτσο με για διαφορά, είναι σαν να παίζω. Σαν να παίζει Ρεάλ με την Οσασούνα. Ναι, κατεφημισμό ντέρμπι. Άκου, φίλε Παύλο, ντέρμπι. Τα ντέρμπι ήταν όλα παλιά. Ντέρμπι τα βαφτίζουν. Τα βαφτίζουν. Επί Νικολαίδη τότε. Παύλο, ένα λεπτό, τελειώνω. Ντέρμπι τα βαφτίζουν αυτοί που θέλουν να κλέψουν έστω λίγο από την έγκλη του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχουν ντέρμπι τώρα. Παλιά, ναι. Αμπράβο, ακριβώς. Μα πλέον τα ντέρμπι είναι όσοι παίζουν από τη δεύτερη θέση και κάτω. Ο παίζει ο δεύτερος με τον τρίτο. Ναι, άλλο, εκεί γίνονται. Το πρωτάθλημα. Απλά περιμένουμε σου να έρθει η Ευρώπη. Για τον Ολυμπιακό πλέον δεν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι κάτι το οποίο είναι. Απλό, είναι σίγουρο. Δηλαδή ξεκινάει κάθε χρόνο και ξέρουμε ότι θα το πάρουμε 20 βαθμούς. Το θέμα είναι κάθε χρόνο να πάρουμε σωστούς παίκτες. Γιατί ο πρόεδρος δεν είναι ότι δεν βάζει λεφτά. Ο πρόεδρος και σωστά κάνει που βουλάει τους παίκτες, τους καλούς. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι που πάνε. Τις ξένες ομάδες, γιατί τις δίνουν προσίδα χρήματα, ο Ολυμπιακός υποφελείται κτλ. Και με αυτά. Έτσι, όπως κάνει και η Πόρτο, όπως κάνουν και όλες οι άλλες ομάδες, που είναι πολύ σωστή λογική. Η Λιόν παλαιότερα. Ναι, η Λιόν Μπάου, έχει βάλει πάρα πολλούς παίκτες. Και τέλος πάντων, και αυτό που ήθελα να πω, που και πέρσι σας έπαιρνα και έσασε και δεν βρήκα γραμμή, που έλεγα στην μια που άκουγα στην μια τον Τάκη, που το λατρεύω έτσι, έχω μεγάλη αδόρφια με τον Τάκη. Ότι πήραμε τον Αφελάη, π.χ. κτλ. Εντάξει, ο τύπος δεν βγήκε. Ήταν μια περίπτωση περίεργη, δεν έπαιζε μπάλα. Το δοκιμάσαμε, δεν βγήκε, γύρισε πίσω. Οι καλύτεροι παίχτες για μένα, άποψή μου, είναι αυτοί που έρχονται δανεικοί με οψιόν. Σωστό. Αν σου κάνει, τον κρατάς. Αν δεν σου κάνει, πίσω. Έτσι. Τι, δεν θα υπήρχαν μια ασυγεία. Το πήρες δανεικό. Ρε Παύλο. Ο δανεικός αυτό έκανε. 6 εκατομμύρια τάσκαζε. Παύλο. Άκου τώρα. Αυτός ο κανονισμός. Αν υπήρχε στη ζωή μας, δηλαδή είναι να παντρευτείς και παίρνεις μια γυναίκα με όψιον. Αν την κρατάς 2 μήνες, την κρατάς 6 μήνες, δεν θα χωρίσει κανείς τον λόγο. Γι' αυτό γίνονται αυτά τα χάλια και είναι τα διαζύγια. Θα τη δοκίμαζες, την κοπέλα ή θα σε δοκίμαζε και αυτή. Τώρα κοίτα, κάτσε λίγο ρε Παύλο. Άμα είσαι σαν το Παναθηναϊκό που βγάζεις ένα παίκτη μετά από 4 χρόνια συνεχόμενης μπάλας, 4 σεζόν γεμάτες, τον πουλάς 2,5 εκατομμύρια. Και μετά πας και παίρνεις άλλους 10 παίχτες με 100 χιλιάρικα, μήπως ένας από αυτούς σου παίξει λίγο μπάλα και μετά από 4 χρόνια του ξαναπολύσεις 2 εκατομμύρια, φίλε, μια ζωή εκεί θα είσαι, δεν αλλάζει κάτι. Όχι, όχι, να υπήρχε και αυτή, άκου τώρα, να υπήρχε και αυτή η εκδοχή, γιατί αυτό το κάνεις με παίχτες ελπιδοφόρους, έτσι.
Αυτοί δεν κάνουν ούτε αυτό. Ναι, δηλαδή είναι ακόμα πιο χαμένα λεφτά να πάνε όσα και να είναι, 100.000 και ένα λέτο. Πάς και παίρνεις το λέτο. Ναι, δεν υπάρχει. Πάρε ένα πιτσιρίκο. Δύο χρόνια. Μήπως σου βγει, επειδή είναι ο λέτο. Όχι, μήπως σου βγει. Όχι, όχι, όχι. Επικοινωνιακά, μέχρι να παίξει, να μπορούν να μου σκοτίζουν τον έρωτα. Άμπραβο, αυτό είναι. Άμπραβο. Να βγει δηλαδή, ο Λέτο, δεν βγαίνει με τίποτα. Είναι... Πού να βγει. Όπως βγήκε και ο Εσιέλ. Αν ήμουν από εδώ στο Παναθηναϊκού, ένα πράγμα θα σου πω. Μπορεί να μην άλλο σαν ομάδα, γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά αν ήμουν ο παδός του Παναθηναϊκού, θα το είχα κόψει. Αλήθεια, θα το είχα κόψει. Το άθλημα θα το είχα κόψει. Ναι, το έχουν κόψει αρκετοί, μην νομίζεις, οι περισσότεροι. Μην τους αδικείς. Εντάξει, τώρα, αυτό που δεν τηρήσαμε πρώτα για τον Ανθελάη. Πέρσι ο πρόεδρος πήρε κάτι παίχτες, εξτρέμα αυτά, δεν βγήκανε. Ωραία, δεχτώ, ρε φίλε, όμως... Ανοίγω και τα μάτια, καλησπέρα. Ή δεν γίνεται έτσι. Ό,τι σας έχουμε πει εδώ, μένουν. Δεν είναι καφενειακή συζήτηση, υπάρχουν βίντεο, όλα μένουν. Ό,τι σας έχουμε πει, μετά από δύο χρόνια γίνονται. Και να μην ξεχνά... Τα λέτε, όχι, τα λέτε οι ίδιοι και κάνατε και ότι ανακαλύψατε την Αμερική. Τα λέτε οι ίδιοι, μην ξεχνάτε τι είπε ο Κώστας ο Νεστορίδης. Μια μικρή λιμνούλα είμαστε. Ναι. Το είπε και ο Νικολαίδης αργότερα. Από τα πέστε, από τσάρα, εσείς τα λέτε μόνοι σας. Πάμε στο επόμενο. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, από Χαλκιδική είμαι. Δεν χρειάζεται και εγώ να πω τι ομάδα είμαι. Ολυμπιακός. Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακάρα. Λοιπόν. Θέλω να πω λίγο κάποια πράγματα. Το όνομά σου, ένα όνομα για να συζητάμε. Με ξέρεις το Facebook, Άκη. Στέλιος. Ναι. Εντάξει, έλα, Στέλιο, πάμε. Λοιπόν, πρώτον για την τιμωρία. Η απάντηση θα δοθεί αύριο στο γήπεδο. Και δεν θέλω να δω αυτό που είδαμε τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να σβήσουμε στο ημίχρονο. Δεν με ενδιαφέρει αν έχουμε ευρωπαϊκό μάτς και στο ευρωπαϊκό μάτς θα πάμε καλά. Αύριο πρέπει να τους πατήσουμε. Και θέλω ο Τάκης να δώσει χαμηλό σκορ, γιατί όποτε δίνει ψηλό σκορ, χάνονται στο στοίχημα. Να δώσει ένα 0-1-0-2, να δεχτεί δεσάρα αύριο. Έτσι. Λοιπόν, ένα. Δεύτερον, στο μπάσκετ, καλή διαιτησία, αλλά λυπάμαι, ρε παιδί μου, φέτος κάποια παιδιά. Λυπάμαι τον Γεωργάκη τον Πρίντεζη, τον Βασίλη τον Σπανούλη, τον Χάντερ και τον Χάκερ. Γιατί νομίζω ότι είναι μόνοι τους. Και ο Λοντζέσκι, εντάξει είναι ομάδα. Ο Λοντζέσκι είναι καλός παίκτης για εκεί που είναι. Αλλά θέλαμε, ρε παιδί μου, άλλους 2-3 παίκτες. Λοιπόν. Βλέπω τον Βαγγελάκη τον Μάντζαρη, είναι πεσμένο στο 2-3-5 μάτς. Δηλαδή δεν παίζει. Και από εκεί και πέρα, ο Πέτρου Μπίκεφ, όταν έμπαινε, λέω θα πάρουν διαφορά οι άλλοι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα δεν είχαμε παίκτες άλλους. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι αφήσαν και την ομάδα λίγο άδεια φέτος. Και τα παιδιά τα τέσσερα που είπα στην αρχή. Άδεια διαφωνώ, δεν είναι. Διαφωνώ. Όχι, έχουμε φάει πολύ καλά. Διαφωνώ. Άμα δεις ποιους πήραμε σε αυτούς που φύγανε, έλα να τα πούμε. Ίσα-ίσα, αλλά έχουμε φάει και πολύ κατραπακιά από τραυματισμούς και από αυτά. Και ναι, πάλι... εντάξει, με το Γιάνκ ήταν κατραπακιά. Όχι. Αλλά κοίταξε να δεις. Παίρνεις, αλλάζεις. Σήμερα ο Μαύρος αυτός ο Όντον που ήταν, ας πούμε. Μάλλον θα τον αλλάξουμε. Θα τον αλλάξουμε, έτσι δείχνει. Δηλαδή, στην περιφέρεια είχαμε θέμα. Ο Μάντζαρ ήταν με 3-4 φάουλ από τρίτη περίοδο. Καλά, σήμερα και... διαιτησία, φίλε. Ήταν, δεν τώρα... είναι λογική διαιτησία. Κοίτα, συμφωνώ με τη διαιτησία και να κάνει συμφωνώ με τη διαιτησία. Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός, αν είχε, ας πούμε, παίζαμε με ένα ψηλό. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε 5 λεπτά. Γιατί δεν μπορούσε να το επεξέλθει. Κοίτα, έτσι, αυτό το παιδί... ανακαζόμασταν και παίζαμε τον Πρίτιζη πεντάρι αυτό το και παιδί... με τον Παπαπέτρη τεσάρι. Κάτσε να σου πω, ναι, εντάξει. Ναι, αυτό το παιδί, μην το κατακρίνουμε, είναι 20 χρονών παιδί. Ναι, και... άλλο, δεν φταίει αυτός όμως. Ναι, δεν συνήθως... το κατακρίνω εγώ για τα όνειρα που έχω για τον Ολυμπιακό. Ναι, να μου πεις κάθε χρόνο δεν γίνεται να είσαι στο Final Four. Αλλά για τα όνειρα που έχω, ναι. Δηλαδή λυπάμαι τον Πρίτιζη, ρε φίλε. Μου φαίνεται, φίλε, απογοητεύτηκε γρήγορα. Όχι μόνο, εντάξει, κοίτα, αδερφέ, δεν είναι τόσο. Απογοητεύεσαι γρήγορα. Κάτσε να δεις. Γιατί αυτή η ομάδα, μείον τρεις παίκτες, μείον και το Γιάκ 4 δηλαδή, κάνουν 8-2 νίκες. Ναι, μαζί σου είμαι. Αλλά τώρα πρέπει να είναι δύσκολα. Και έχω πει και αυτό το κολοόμιλο. Μην μου βιάζεσαι. Αν ήμουν στον άλλον όμιλο, θα είχα 8 νίκες. Ναι. Αλλά και πάλι η ομάδα, βλέπω και την ομάδα ότι είναι άδεια. Δηλαδή, νομίζω ότι φταίμε και εμείς κάπου.
Φταίει και το σκάουτινγκ, γιατί και ο Τζέις που ήρθε και ο Όντον που ήρθε δεν είναι παίχτες για μένα που μπορούν να παίξουν στο Ολυμπιακό να σταθούν. Ναι, άκου, ο Ολυμπιακός όμως, φίλε, δεν κοκορεύεται και για τα μεγάλα μπάτζετ του. Ίσα-ίσα που έχουν και ένα ιδιότυπο στοίχημα. Άκου, ένα λεπτάκι. Η ΤΣΣΚΑ σήμερα, αυτή η ομάδα, η ΤΣΣΚΑ, η δωδεκάδα, έχει 2,5 παίκτες, 3 παίκτες, το είπε και ένας εκεί που μετέβει τον αγώνα. Ναι, έχουν 30 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια μπάτζετ. Έχουν κάνει μπάτζετ. Εμείς τώρα δεν. Και μπράβο, μπράβο για τα παιδιά για την προσπάθεια που το παλέψανε. Γιατί προσπάθησαν να κάνουν μπάτζετ. Αλλά παίξαμε με 5 και 6 παίκτες τους παίξαμε. Αν είχαμε άλλους 2 παίκτες, ένα ψηλό ας πούμε που να μπορούσε να τραβήξει λίγο στο σκορ κτλ. Θα το παίρναμε το μάτι. Εντάξει, θα δούμε. Θα γίνει και η προσθήκη του ψηλού. Και προλαβαίνουμε, ας πούμε. Προλαβαίνουμε. Δηλαδή, αν ρίξουν 3-4 στάρικα, θα πάρουμε παίκτες, ας πούμε. Γιατί λυπάμαι τα παιδιά, λυπάμαι τον Πρίτιδη, ας πούμε. Εντάξει, θα... δεν θα τσιγκουνεύει το Αγγελόπουλο στα 2-3 εκατοστάρικα, υπάρχει και προπονητής. Πρέπει να ακούσει και τη γνώμη του προπονητή. Και σε αυτόν εγώ παιδιά, τώρα, παιδιά, τώρα εγώ ούτε προπονητής είμαι, ούτε διοίκηση είμαι. Ναι. Απλά βλέπω, ας πούμε, μπάσκετ και βλέπω μπάσκετ αρρωσταίνει τον Ολυμπιακό. Εγώ να σου πω τώρα, εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και οι περισσότεροι από εμάς στο Σφαιρόπουλο. Με το, έτσι. Και εγώ. Να μαζί σου. Μ' αρέσει ο προπονητής. Ναι, λοιπόν, μετά τον Πρίτιδη, ποιος θα πει δεν τεστάρει για το Χάκετ. Θες να σου πει ο Τάκης τι έλεγα εγώ για το Χάκετ. Στις αρχές που τον έβγαλε. Όχι, αλλά μετά τον Πρίτιδη, ποιος τεστάρει δεν είχαμε. Εγώ δεν σου βάζω παράδειγμα τον εαυτό μου. Σου λέω να δεις τι έλεγα εγώ για το Χάκετ σε σχέση με το Σλούκα και θα μπει στα παπούτσια του Σλούκα και τέτοια. Τα χειρότερα. Με αποστόμωσε. Πώς να σου πω. Ωραίος είναι. Αλλά μετά τον Πρίτιδη, μετά το Χάντερ, ποιον έχουμε. Δεν έχουμε, θα πάρουμε. Μακάρι. Έτσι ακούμε. Γιατί την ομάδα αυτή τη θέλω ψηλά. Έτσι ακούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αγανάκτησα για να βάλω γραμμή. Ναι. Δεν θέλω να γίνω σαν τον φίλο τον Παύλο. Εντάξει, μετά τα είπε αυτά που ήθελες. Για με την ίδια αύριο. Να σε καλά, γεια να σε καλά. Γεια. Ξέρω, είσαι επηρεασμένο από την ήττα και εγώ μου σπάσανε τα νεύρα. Όχι, μπορεί να δεις όμως από αυτή την ήττα. Δηλαδή, ναι, αλλά κάπου αδικεί κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Φίλε, σε μία νίκη ή σε μία ήττα μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια πράγματα. Εντάξει. Έτσι, δηλαδή μπορεί να κερδίσεις και να πεις δεν ήμουν καλός και να σε ζέρουν τα φύγια. Εδώ φύγια. Σήμερα έπαιζες λεπτό... 5 με 8 άσχετο στον αγώνα. Ναι, άλλο από αυτό, άσχετο. 5 με 8. Δεδομένο και οι 5 και οι 8, άλλο σου λέω. Κάνεις μία νίκη, μπορεί να κάνεις μία νίκη σε ένα παιχνίδι και να σε ζώσουν τα φύγια. Να λες που πάμε έτσι σήμερα μπορεί να κερδίσαμε. Αλλά που πάμε έτσι, απεναντίας μπορείς να κάνεις μία ήττα σε ένα άλλο παιχνίδι σαν το σημερινό, το οποίο μόνο ελπίδες μπορεί να σου δώσει. Έτσι, γιατί η ήττα πραγματοποιήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο. Ναι, και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της είχε βγει το σκατό. Και επιστρατευτήκανε συγκεκριμένα μέσα, βλέπε διαιτητές, για να χάσουμε. Έτσι. Από μία ομάδα που έχει το δεκαπλάσιο, φταπλάσιο μπάτζετ από το δικό μας. Έτσι, αυτά. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό αισιόδοξο, πείτε μου ποιο είναι. Έχουμε άλλες. Βέβαια. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Νίκος από Κουκάκι. Καλησπέρα. Δεν θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με το ματς. Πιο πολύ μια προσωπική ερώτηση προς τον Τάκη. Ναι. Δέχεσαι προσωπική ερώτηση. Τάκη. Δεν δέχεται. Καλό βράδυ. Δεν δέχεται, ρε. Δεν δέχεται. Προσωπική ερώτηση. Εντάξει. Όλοι μπορείτε να μου κάνετε, αλλά μόνο από κοντά. Σωστό. Άλλο, εδώ γίνεται Ολυμπιακό. Άμα ήταν, θα λέγαμε τα οικογενειακά. Από κοντά. Έχουμε γραμμούλα. Να διαβάσω ένα μήνυμα. Λοιπόν, οφείλουν να ξυπνήσουν οι υγιείς φιλάθλοι των άλλων ομάδων. Οι προέδροι τους προάγουν τη βία. Οι προέδροι τους προάγουν τη βία και την αλητεία και χαϊδεύουν τις κουκούλες. Καλησπέρα, παιδιά. Από τα μπλόκα στον Ισθμό. Πόσο εμετικός είναι ο Ιτούδης, διπλό αύριο. 3-0 το μάτς αύριο, γεμάτο ΆΚΑ, πρώτη ήττα ως και σας θέλουμε και στο κύπελο. Έλα ρε Βασιλάκη 21 που μας θέλετε. Όταν... Και πέρυσι μας ήταν. Όταν σας θέλαμε... Και ο δικός σου μπήκε μέσα και παρακάλεγε ότι άφησε. Ναι, μας θέλετε χωρίς να μας θέλετε. Ναι, όλα μας θέλετε. Έχεις πει καμιά μπυρίτσα τώρα. Όχι. Και εγώ με κανένα ουίσκι. Λοιπόν, καλά. Και με πιάνει μελαγχολία που δεν βλέπω τον Ηλία. Αεξάρα, λέει ο φίλος. Τάκι, Άκη, πείτε σκόρια γούρι, δεν λέμε. Με την δική διαιτησία σήμερα, ακόμη και με την Κουσοϊτούδη, με τη δηλώση του, θα τα πούμε στο Final Four με τα συχάματα. Ανδρέας Ολυμπιακός Καμίνια, πρόεδρε, φέρε πίσω το Μυραλάς να πέσει τα τσιμέντα. Τι κάνουμε,
Λοιπόν, να ευχηθούμε, πήγε μία η ώρα αισίως, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, έτσι. Τη Δευτέρα τα λέμε. Τη Δευτέρα ξαναλέμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.